Καλημερίζω σε αυτό το σημείο της εκπομπής τον καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Γιάννη Μουζά. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας. Και βέβαια ο κύριος Μουζάς από το δίκτυο Αλκοολογίας Κρήτης, γιατί ξεκινά η φετινή προσπάθεια με τον τίτλο «Άνοιξη της πρόληψης», με εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το αλκοόλ σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Μύρες και Ασίμι. Λιγότερο αλκοόλ, καλύτερη ζωή. Κύριε Μουζά. Ακριβώς, στις παρεμβάσεις πρόληψης, στις εκδηλώσεις πρόληψης, σημαντικό είναι να είναι πολύ ξεκάθαρο το μήνυμα, και νομίζω αυτό που είπατε είναι πολύ σαφές, πολύ απλό και πολύ κατανοητό. Λιγότερο αλκοόλ, καλύτερη ζωή, από πολλές πλευρές. Επομένως, αναφερόμαστε σε όλους που μας ακούνε, σε όλους, σε όλο τον πληθυσμό, σε όλους τους πολίτες, και τους συνιστούμε να πίνουν λιγότερο αλκοόλ. Είναι πολύ απλό. Κύριε Μουζά, είναι πιο απλό ακόμα να καταλάβει ο καθένας από εμάς ότι οι όποιες προσπάθειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης γίνονται, δεν γίνονται γιατί θέλει να περάσει ο κύριος Μουζάς, η Αγγέλη Δουλγεράκη. Ο καθένας από εμάς χρησιμοποιώ τα δικά μας τα ονόματα για να μην παρεξηγηθούμε, το δικό του το μήνυμα. Αλλά είναι η πρόταση, είναι τα καταγεγραμμένα στοιχεία που δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος, και είναι οι προτάσεις στη συνέχεια και οι προσπάθειες της επιστημονικής κοινότητας και όχι μόνο και των εθελοντών να περάσουν αυτό το μήνυμα ότι αν μπορείτε να σωθείτε, σωθείτε. Πολύ καλά το λέτε. Θα παραπέμψω σε κάτι αντίστοιχο που όλοι όσοι είμαστε πάνω από τα 40 στην ηλικία το θυμόμαστε. Και αναφέρομαι στο τσιγάρο. Θυμάστε πως ήταν η Ελλάδα, και αναφέρομαι στα λεωφορεία, στα γραφεία, στις τράπεζες, φαντάζομαι και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, στα νοσοκομεία, όπου είχαμε το πρόβλημα που σε εσωτερικούς χώρους καπνίζαμε. Σωστά, σωστά. Τώρα, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τη μεγάλη διαφορά. Κάτι αντίστοιχο θέλουμε κι εμείς. Μια μικρή αλλαγή που όμως είναι πολύ σημαντική για την υγεία γενικά όλου του πληθυσμού. Τόσο απλά θέλουμε να το μεταφέρουμε το μήνυμα αυτό. Και βέβαια αυτό το μήνυμα που έχει και προεκτάσεις και επηρεάζει και την ίδια την οικογένειά μας, εκτός δηλαδή αυτό που εμείς δεν καταλαβαίνουμε ότι κάνουμε στον εαυτό μας, επηρεάζεται όλη η οικογένεια και ζει μέσα σε ένα άλλο περιβάλλον πια. Πολύ σωστά το λέτε, διότι μια που ξεκινήσαμε τη σύγκριση με το τσιγάρο, η διαφορά με το αλκοόλ, πέρα το ότι πρόκειται για δύο εξαρτήσεις και η μια και η άλλη, η διαφορά με το αλκοόλ είναι ότι επηρεάζει τη συμπεριφορά, πράγμα που δεν συμβαίνει με το τσιγάρο, και η συμπεριφορά ενός ατόμου που πίνει μπορεί να επηρεάσει την οικογένεια, τις σχέσεις, τη δουλειά, ένα σωρό πράγματα. Επομένως η προβληματική χρήση, η προβληματική κατανάλωση αλκοόλ είναι κάτι πολύ περισσότερο προβληματικό και φέρνει μαζί του πολλά άλλα προβλήματα πλην των προβλημάτων υγείας που φέρνει, όπως και το τσιγάρο, και αυτό είναι η ιδιαιτερότητα. Επομένως και σε αυτό το πράγμα θέλουμε να επισημάνουμε και να πούμε στον κόσμο ότι και πρόβλημα να υπάρχει, μπορεί να υπάρξει βοήθεια τόσο στον άνθρωπο που έχει το πρόβλημα αλλά και στην οικογένεια. Πέρα όμως από αυτό, για να επανέλθω στο πρώτο, ο στόχος της πρωτογενής πρόληψης, έτσι λέγεται, αυτό που είναι για όλο τον κόσμο, είναι πίνουμε λιγότερο. Όσον αφορά τις γυναίκες και ειδικά τις κοπέλες που θα είναι έγκυες ή που είναι έγκυες, πρέπει να γνωρίζουν, ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει ασφαλής χρήση αλκοόλ, ασφαλές ποσό κατανάλωση αλκοόλ στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Πρέπει να το γνωρίζουν κάθε κοπέλα που είναι έγκυος ή που θυλάζει, ότι δεν το πιο καλό για την υγεία του εμβρίου και του βρέφους είναι να μην πίνει αλκοόλ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και επειδή είναι πολύ απλό έχει ήδη πετύχει. Μια που λέμε γι' αυτό, σκεφτείτε κάτι αντίστοιχο με την Κρήτη για παράδειγμα, που έχουμε μια μεγάλη παραγωγή κρασιών, έτσι δεν είναι, της Ελλάδας γενικότερα. Μια άλλη μεγάλη χώρα μεσογειακή, η Γαλλία, που μεγάλο μέρος της οικονομίας της
κάνει με την παραγωγή κρασιών, έχει βάλει, έχει υποχρεώσει και έχουν περάσει στις ετικέτες ακριβών και φτηνών γενικά των κρασιών η ταμπελίτσα αυτή που δείχνει απαγορεύεται στην εγκυμοσύνη. Το είδα πρόσφατα και σε χιώτικη μαστίχα αυτό και είναι πολύ θετικό ότι και η Ελλάδα προφανώς λόγω και της ευρωπαϊκής συμμετοχής ακολουθεί αυτόν τον κανόνα της πρόληψης, ότι δηλαδή στην εγκυμοσύνη δεν πίνουμε αλκοόλ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο αναφέρεται. Αν επίσης και τα νέα παιδιά καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει και πώς επηρεάζονται από το αλκοόλ, κάποιος αν διαβάσει τα στατιστικά στοιχεία που και εσείς αναφέρετε στο αλκοολογικό ιατρείο, ότι το αλκοόλ αποτελεί τον 7ο παράγοντα κινδύνου για πρόωρο θάνατο αναπηρίες και είναι ένας αιτιολογικός παράγοντας για πάνω από 200 ασθένειες για ψυχιατρικές και συμπεριφορικές διαταραχές. Νομίζω καταλαβαίνει ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος. Αλλά ξέρετε, κύριε Μουζά, οι άνθρωποι οι οποίοι καταβάλουν το δικό τους αγώνα να απεξαρτηθούν, οι άνθρωποι οι οποίοι ακόμη και τώρα λένε είμαι υπηρέτης δάσκαλος, οι άνθρωποι οι οποίοι μετρούν το χρόνο αντίστροφα και λένε ότι ξέρετε είμαι καθαρός, όπως τους έχουμε ακούσει κατ' επανάληψη και μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο 984 για ένα χρόνο, μία ημέρα, δύο ώρες κλπ. Αυτό σημαίνει ότι η προσπάθεια πρέπει να είναι συνεχής, έτσι δεν είναι? Είναι σωστό αυτό. Όμως το θέμα της εξάρτησης είναι διαφορετικό από το θέμα της πρόληψης. Παρόλο που το περιλαμβάνει και παρόλο που έχουμε εμείς πάρα πολλούς εθελοντές και πολύ δυναμικούς που είναι άνθρωποι που έχουν διακόψει το αλκοόλ για 5, 10, 20 χρόνια, απευθυνόμαστε στο νεαρό, να το πω έτσι, που θα πάει σήμερα με την παρέα του και του λέμε αντί να πιεις 4 σφινάκια, πιες 2 σφινάκια. Τόσο απλό και είναι για όλο τον κόσμο το μήνυμα, όχι μόνο για αυτούς που νομίζουν ή που οι δικοί τους θεωρούν ότι έχουν πρόβλημα με το αλκοόλ. Είναι για εσάς και για μένα. Είναι για τον ηλικιωμένο και για τον νέο. Κάνε μικρότερη κατανάλωση. Mm-hmm. Και επειδή νομίζω είναι πολύ απλό, πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν απαγορεύουμε κάτι, σε αντίθεση με το τσιγάρο που έχει απαγορέψει και σε και παρόλο που το αλκοόλ, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, είναι η αιτία για πάρα πολλές παθήσεις, χρόνιες δοξίες, παρόλα αυτά εμείς θέλουμε μείωση της κατανάλωσης. Αυτό ζητάμε από τους πολίτες του Ηρακλείου και γι' αυτό θέλουμε να τους ενημερώσουμε, γι' αυτό θέλουμε να παρέμβουμε και γι' αυτό έχουμε και το απλό μότο, το σύνθημα, δηλαδή λιγότερο αλκοόλ, καλύτερη ζωή. Υπογραμμίζουμε το καλύτερη. Το καλύτερη ζωή. Οι εκδηλώσεις αυτές οι οποίες προγραμματίζονται με τον τίτλο «Άνοιξη της πρόληψης» και το μότο «Λιγότερο αλκοόλ, καλύτερη η ζωή» ξεκινούν Σάββατο 18 και πάνε μέχρι Σάββατο 1η έκτου, έτσι? Ακριβώς. 1η Ιουνίου. Αύριο, για παράδειγμα, στο Πάρκο Γεωργιάδη είναι μια πολύ χρήσιμη, πολύ καλή εκδήλωση για παιδιά, αν ακροατές μας έχουν παιδιά του Δημοτικού, όπου θα γίνει μια δραματοποίηση ενός παραμυθιού που έχει γίνει μια παραγωγή από τους από νηπιαγωγούς και εκπαιδευτικούς για την κατανάλωση αλκοόλ. Ο Μάγος Πίνο λέγεται το βιβλίο, με τις ζωγραφιές και με τις χρωματιστές ζωγραφιές του Άγγελου Σιδέρη. Με αυτό λοιπόν, με βάση αυτό το βιβλίο, τα παιδιά θα διασκεδάσουν αύριο στις 11 το πρωί στο Πάρκο Γεωργιάδη με την ψυχότρια την κυρία Φανουδάκη, με ένα, να το πούμε έτσι, μια ιστορία, ένα αφήγημα, ένα παραμύθι, όπου θα πάρουν τα μηνύματα και κυρίως θα διασκεδάσουν. Ένα άλλο πάλι στο Πάρκο Γεωργιάδη, που είναι την επόμενη εβδομάδα, ήδη το είπατε, είναι η συναυλία με το μουσικό στήμα της της Βακελιός Φασουλάκη. Αυτά, αλλά και τα άλλα που θα τα λέμε κατά καιρούς, φαντάζομαι, και στο δικό σας το ραδιόφωνο,
της τηλεόρασης θα ενημερώνουμε. Ούτως ή άλλως είμαστε ως όμιλος, δηλαδή Κρήτη TV, Ράδιο 984, Εφημερίδα Νέα Κρήτη, site neakrite.gr. Είμαστε χορηγοί επικοινωνίας σε αυτές τις πολύ σημαντικές εκδηλώσεις και φέτος με το Αλκοολογικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Κάθε χρόνο ούτως ή άλλως προχωρά σε αυτές τις δραστηριότητες. Για να ξέρουν, κύριε Μουζάκη, εκείνοι οι οποίοι μας ακούν εκτός Ηρακλείου, και επειδή είπαμε από την αρχή, όσοι μας ακούν και μέσω διαδικτύου, μιας που δεν μένετε μόνο στενά στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, αλλά βγαίνετε και εκτός, γιατί ο στόχος είναι να ενημερωθούν όσο περισσότεροι γίνεται αναφορικά με το αλκοόλ και τις επιδράσεις, παρενέργειες και τα υπόλοιπα. Εκτός από το Σάββατο 18 Μαΐου που ξεκινάτε, Πάρκο Γεωργιάδη, σε τίτλους το αναφέρω, με διορθώνετε όπου κάνω λάθος, Τετάρτη 22 Μαΐου Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιμόρφωσης Επαγγελματιών Υγείας, πρόγραμμα πρόληψης με θέμα αλκοόλ και νέοι, θα πραγματοποιηθεί υβριδικά και διαζώσεις στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. 5η 23 Μαΐου Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Επισκοπής Ρεθύμνου, ενημερωτική συνάντηση «Τι πρέπει να γνωρίζω για το αλκοόλ». Σάββατο 25 Μαΐου Πάρκο Γεωργιάδη, συναυλία με το μουσικό σχήμα της Βαγγελιός Φασουλάκη. Δευτέρα 27 Μαΐου στο Δημοτικό Κατάστημα Ασημείου Δημοτική Ενότητα Κόφινα Δήμου Γόρτινας, ενημερωτική εκδήλωση για το αλκοόλ, παραβατική συμπεριφορά κατά τη χρήση του οδικού δικτύου στην εφηβεία, ο ρόλος του γονέα στη διαχείριση της ρυψοκίνδυνης συμπεριφοράς των εφήβων, με έμφαση σε ζητήματα παραβατικής συμπεριφοράς και κατανάλωσης αλκοόλ κατά την οδήγηση. 2 σταθμοί βιωματικής εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού για τις επιπτώσεις της κατανάλωσης στο αλκοόλ. Τετάρτη 29 Μαΐου Μοίρες, ενημερωτική εκδήλωση «Τι πρέπει να γνωρίζω για το αλκοόλ». Σάββατο 1 Ιουνίου Πνευματικό Κέντρο Χανίων, η μερίδα από υγειονομικούς του δικτύου Αλκοολογίες Κρήτης που απευθύνεται στο γενικό κοινό με θέμα τα προβλήματα από το αλκοόλ και η σύγχρονη αντιμετώπιση του, και προβολή της ταινίας «Καπετάν Μιχάλης», χορηγία της Περιφέρειας Κρήτης. Αυτά. Ακριβώς, αυτά είναι. Αυτά είναι, και αν χρειαστεί θα ξαναμιλήσουμε και θα ενημερώσουμε και τους πολίτες και του Ηρακλείου και τις άλλες περιοχές που είπατε. Αυτά είναι τα σημαντικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μουζά. Καλή σας μέρα από το Ράδιο 984.